Νταβατζίδε στου πάγκου των Μικροπολιτών, καταγγέλουν οι έμποροι τη Πάτρα. Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια λειτουργία των Μποναμάδων στην Πάτρα. Μια γυναίκα που είχε άδεια για να στήσει πάγκο στου Μποναμάδε, πλήρωσε επιπλέον χρήματα για μια καλύτερη θέση. Έχουμε προειδοποιήσει με επιστολέ μα όχι μόνο την τωρινή δημοτική αρχή, αλλά και όλε τι προηγούμενε αρχές που πέρασαν από την πόλη, ότι το θέμα των μονομάδων χρήζει ιδιαίτερη προσοχή και σημασία και πρέπει κάποια στιγμή κάποιο υπεύθυνο να επιληφθεί του θέματο. Πολύ απλά, όχι μόνο για τον αριθμό των αδειών που υπάρχουν, αν αυτέ δίνονται εκεί που πρέπει, εκεί που αντιστοιχούν και αν είναι ο αριθμό του αυτό που πρέπει να είναι, αλλά και να συνάδει και το ύφο και το στυλ και τα πράγματα που πουλούν με το έθιμο τη πρωτοχρονιά των Χριστουγέννων ή του πολιούχου μα όταν είναι το Αγίο Ανδρέα και πάλι υπάρχει το χαρακτηριστικό πρόβλημα. Πάντα λοιπόν εμεί επισημαίνουμε το, το πρόβλημα. Ο Εμπορικό Σύλλογο καταγγέλει το παρεμπόριο και τέτοιου είδου περιστατικά, ζητώντα την παρέμβαση των αρμοδίων. Είναι αδύνατο να μην υπάρχει επίβλεψη, τουλάχιστον από την Δημοτική Αρχή, γιατί βλέπουμε φαινόμενα να έχουν εκδοθεί 74 εισαδίε, να είναι 94% ή 150% Πάγκι. Αυτό είναι αθέμητο ανταγωνισμό για κάποιον που έχει πληρώσει και το τίμημα στου μπουναμάδε για να είναι εκεί και από εκεί και πέρα υπάρχει και μια καταγγελία η οποία είναι πάρα, μα πάρα πολύ σοβαρή. Ήδη έπρεπε να έχουν επέμβει και οι εισαγγελεί, ε, πιστεύω. Γιατί πολύ απλά ε, τέτοια ίδιου ενέργειε με τα βατζιλίκια δεν μπορούν να συμβαίνουν στην πόλη. Πάντω, στην καταγγελία τη γυναίκα εξετάζουν οι ιδιοκτικέ αρχέ τη περιοχή. Καλό θα ήταν λοιπόν να διατηρήσουμε τα έθιμά μα, αλλά με αρχέ, με συνέπεια και με καθαρέ προτάσει που μπορούν να αναπτυχθούν από αύριο το πρωί, γιατί έρχεται και το καρναβάλι και θα έχουμε περίπου τα ίδια φαινόμενα. Ονομαστικός κατάλογος σε κάθε πάγκο απ' έξω, σε ποιον ανήκει η άδεια, τι πρέπει να πουλάει, αν είναι παραγωγός ή αν δεν είναι παραγωγός, οριοθέτηση συγκεκριμένη και μόνο αυτό, τίποτε άλλο.